Ένα νέο μόρφωμα εμφανίζεται στον αραβικό κόσμο. Ποτέ στο παρελθόν η Αλ-Κάιντα ή κάποιο παρακλάδι της δεν είχαν υπό τον έλεγχό τους μία τόσο μεγάλη έκταση. Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε διακηρύσει ότι στόχος της είναι η ίδρυση ενός χαλιφάτου, ανατρέποντας τα σύνορα στην ευρύτερη περιοχή, όπως αυτά χαράχθηκαν μετά τη Γαλλοβρετανική Συμφωνία Sykes-Picot το 1916. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα ποιες περιοχές συγκαταλέγονται στους σχεδιασμούς της οργάνωσης. Το Λεβάντε περιλαμβάνει εκτός της Συρίας την Ιορδανία, το Λίβανο, την Παλαιστίνη και τμήμα του Σινά. Οι τζιχαντιστές επιχειρούν να εφαρμόσουν την πιο αυστηρή εκδοχή της αρίας στις περιοχές που ελέγχουν. Επικεφαλής είναι ο Αμπού Μπάκρα Αλ-Μπαγκδάντι. Είναι πρώην στέλεχος της Αλ-Κάιντα και περιλαμβάνεται στη λίστα των 10 πιο επικίνδυνων τρομοκρατών στον κόσμο. Γεννήθηκε στη Σαμάρα του Ιράκ το 1971 και ισχυρίζεται ότι είναι απόγονος του προφήτη Μωάμεθ. Σύμφωνα με ιστοσελίδες τζιχαντιστών, διαθέτει διδακτορικό τίτλο στις Ισλαμικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο της Βαγδάτης. Συμμετείχε σε αρκετές ένοπλες ομάδες εξτρεμιστών, ενώ το 2010 ανέλαβε τα ενία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ. Αναλυτές θεωρούν ότι η οργάνωση έχει στις τάξεις της περισσότερους από 10.000 μαχητές. Κανένα κράτος δεν φαίνεται να στηρίζει ανοιχτά τις δραστηριότητες του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και το Λεβάντε. Χρηματοδοτείται από μεμονωμένους επιχειρηματίες οι οποίοι προέρχονται από χώρες του κόλπου, ενώ αντλεί χρήματα από κλοπές, απαγωγές και εκβιασμούς. Η Ισλαμιστική Οργάνωση ελέγχει την πετρελοπαραγωγό ζώνη του Ντεϊρ Αλ-Ζόρ στη Συρία. Με την κατάληψη της Μοσούλης ενισχύεται σημαντικά, αποκομίζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τις τράπεζες της πόλης, ενώ πολιορκεί και το μεγαλύτερο διελιστήριο της χώρας. Η οργάνωση αντλεί την ισχύ της από την αδυναμία των αντιπάλων της. Το καθεστώς Άσαντ της άφησε σκοπίμως πεδίο δράσης για λόγους τακτικής. Η Ιρακινή κυβέρνηση των Σιητών από την πλευρά της αδυνατεί να σταματήσει τους τζιχαντιστές. Η κυβέρνηση του Νουρί Αλ-Μαλίκη αντιμετωπίζει την εχθρότητα των Σουνιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους στηρίζουν το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε. Η ενίσχυση των τζιχαντιστών προκαλεί ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Το 2003, στο όνομα του πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν στο Ιράκ. 11 χρόνια μετά, οι τζιχαντιστές εμφανίζονται θριαβευτές. Το πλήγμα κατά την Ουάσιγκτον είναι βαρύ.